Καλό κυρία. Θα συμπληρώσω. Ναι. Η Ελλάδα ναι. είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη όπου 5 ονόματα έχουν τα πετρέλαια, τις τράπεζες, τα κανάλια, τις εφημερίδες, τα δημόσια έργα, αλλά ακόμη και την εταιρεία που κάνει τις εκλογές. Και όταν υπάρχει σε μια χώρα κρίση, ναι. τι κάνουνε, το πρώτο που κάνουνε, κατεβάζουν το επιδόκιο, το μηδενίζουνε ναι. για να μπορέσουν να επιβιώσουνε και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις. Το τραπεζικό εννοείς επιτόκιο. Επιτόκιο. Ναι. Λοιπόν, το κάνανε στην Ιαπωνία, το κάνανε στην Αμερική και τώρα το έκανε η Ευρώπη και το βασικό επιτόκιο του ευρώ είναι 0,25%. Και την ίδια στιγμή, ναι. όλοι εμείς στην τσέπη έχουμε κάρτες. Θέλω να δεχτείτε, συγγνώμη, θέλω να δεχτείτε ότι δεν μπορώ να κάνω συζήτηση ούτε για τα επιτόκια αυτή τη στιγμή, όχι. ούτε για το πόσο θα κερδίσουν κάποια ονόματα από αυτή την τροποποίηση. Συγγνώμη, θέλω να... Ναι. αγωνιστείς για αυτά τα θέματα. Ναι, αυτό που θέλω να είμαι ξεκάθαρος, πραγματικά έχω κάποιες ελλείψεις. Δηλαδή, δεν έχω... τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να είμαι σε όλα τα θέματα, να μελετώ όλα τα θέματα. Πράγμα που, όπως δέχτηκε ο φίλος μου, κάποια κόμματα που έχουν και μια πολύ μεγάλη δομή δεν το έχουν καταφέρει να το κάνουν, πόσο εγώ να το κάνω μέσα σε ένα μήνα. Το σίγουρο είναι ότι η εξουσία στην Ελλάδα δεν είναι ένα μονοπρόσωπο πολιτικό σύστημα. Η εξουσία στην Ελλάδα διαπλέκεται με ισχυρούς του χρήματος, με δημοσιογράφους, με ανθρώπους στις τοπικές κοινωνίες που έχουν εταιρείες και γενικά κάνουν διάφορα πράγματα και δημιουργούν δουλειές κτλ. Προσέξτε, λέει σωστά η φίλη μου, παντού δεν συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι εδώ συμβαίνει με την εφαρμογή λιγότερων νόμων. Δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό, ότι εάν το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή το παραμερίσεις, θα πρέπει να παραμερίσεις και αρκετούς υπηρέτες του πολιτικού συστήματος σε πολλές εκφράσεις της οικονομίας και των μίντια. Και αυτό πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει με ένα γκασμά, γιατί πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρονται είτε για τις τράπεζες κτλ. Κρατούν αυτή τη στιγμή την οικονομία, κρατούν αυτή τη στιγμή την αγορά. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει είναι να κοπεί ο οφάλιος λόρος της πολιτικής με αυτούς τους ανθρώπους, να γίνει αντικατάσταση των πολιτικών με κάποιους άλλους ανθρώπους και αντίστοιχα να υπάρχει ένας κοινωνικός έλεγχος που να μην επιτρέπει την επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Θέλω να σας πω ότι η άλλη λύση είναι η καθαρά επαναστατική. Δηλαδή ότι σε μία μέρα αυτά τα πράγματα τα παίρνεις και τα έχουν κάποιοι άλλοι. Έχω πιστεί, διαβάζοντας και την παγκόσμια ιστορία, ότι αυτό έχει ένα τεράστιο πόνο και ένα τεράστιο κόστος για γενιές ολόκληρες. Εγώ λοιπόν, παρότι ξεκίνησα πολύ πιο επαναστάτης στη δεκαετία του 80, λέγοντας ότι αυτά μπορούν να γίνουν σε μια μέρα, έχω αποφασίσει ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε μια μέρα. Αλλά πρέπει να μπουν οι δομές ώστε αυτά τα πράγματα να μην συνεχίζονται. Να μην συνεχίζονται δηλαδή οι τροπολογίες που βοηθούν κάποια συμφέροντα να συνεχίζουν εντελώς την αφέμαξη, να συνεχίζουν να λειτουργούν έξω από τους νόμους που κινείται η υπόλοιπη κοινωνία. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει με πάρα πολύ προσοχή, με σχέδιο, ώστε να μην θρηνήσουμε παραπάνω θύματα. Να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα, γιατί καταλαβαίνω μια ερώτηση που θες να κάνεις. Υπάρχει ένα τεράστιο, το ανοίγω μόνος μου, που είναι δύσκολο θέμα. Το ζήτημα των τραπεζών, έτσι. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις τράπεζες. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τις τράπεζες. Με το ποιους δανειοδοτούν, ποιους δεν δανειονοτούν, ποιους εξυπηρετούν κτλ. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποια είναι η λύση. Αυτό που ακούω υποτίθεται σαν αριστερή λύση, να αντικαταστήσουμε τους τραπεζίτες με κομματικούς εκπροσώπους, το έχουμε ζήσει. Τους είχαμε στην αγροτική, τους είχαμε στις τράπεζες, τους είχαμε στην εθνική, τους είχαμε
τους είχαμε και δώσανε 260 εκατομμύρια δάνεια στα κόμματα. Αυτή τη στιγμή τα κόμματα χρωστάνε 260 εκατομμύρια. Μιλάμε για αυτά που φαίνονται, δεν μιλάμε για τις επιχειρήσεις που έχουν κάποιοι από πίσω, έτσι. Είναι η λύση λοιπόν να πάρουμε τις τράπεζες που δεν το έχουν κάνει πουθενά στην Ευρώπη από κάποιους ιδιώτες και απλώς να βάλουμε τον Υπουργό να ορίζει τους τραπεζίτες? Δεν είναι η λύση. Είναι πολύ πιο πολύπλοκη η λύση. Είναι ο κοινωνικός έλεγχος, είναι ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι δηλαδή ένα πλέγμα λύσεων. Αν θες να ήτανε, και εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, γιατί δεν παίρνω δάνεια από τράπεζα και δεν χρωστάω, θα μπορούσα να αρχίσω να λέω μια φούσκα. Να τους βάλουμε και να βάλουμε τραπεζίτες στους Χαλκιδαίους. Δεν γίνεται. Δεν είναι τόσο απλά τα προβλήματα. Πες.